αλλά πάντα στο τέλος να λέμε να γίνει το θέλημά σου. Εν τέλει. Μας φαίνεται κάτι καλό, μπορούμε να το πούμε, αλλά φυσικά δεν είστε πιο σοφός από το Θεό. Όπως έλεγε εκείνη, μην τυχόν και θέλει ο Θεός κάτι άλλο από αυτό που θέλω εγώ. Αλλά εσύ είσαι πιο σοφή από το Θεό, εσύ ξέρεις πιο καλά. Καταλάβετε το μέγεθος της υπερηφάνειας που έχουμε. Γι' αυτό έλεγε η ερώτηση, η Αβριλία λέει, εάν ο άνθρωπος έτσι έχει πίστη στο Θεό, όχι δεν πρέπει να στενοχωριέται με τίποτα, δεν μπορεί να στενοχωρηθεί με τίποτα. Δεν μπορείς. Πώς να στενοχωρηθείς, αφού ξέρεις ότι όλα είναι από το Θεό. Και ο Θεός είναι πάντα καλός, πάντα αγαθός και πάντα αγαθά δίνει, ποτέ δίνει κάτι κακό. Άρα πώς να στενοχωρηθείς. Αν στενοχωριέσαι σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεις στο Θεό. Δεν εμπιστεύεσαι στον Θεό. Εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου, στην κρίση σου, στα θελήματά σου, στα προγράμματά σου. Και νομίζω ότι έτσι, άμα εκπληρωθούν αυτά τα προγράμματα και τα θελήματα, τότε θα είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Μεγάλη πλάνη αυτή.